Χριστού, αδερφοί, θα διαβάσουμε από τη σελίδα 575, σελίς 575, το ψαλμό Ρο Κάπα Βίτα, το ψαλμό 122, στη σελίδα 575. Ψαλμός Ρο Κάπα Βίτα. Εφράνθην, ότε μη είπον ας υπάγομεν εις τον οίκον του Κυρίου. Υπόδες ημών θέλου συνίσταστε εν τες πύλες σου Ιερουσαλήμ. Ιερουσαλήμ η οικοδομουμένη, ως πόλης συνειρμοσμένη ομού. Εκεί αναβαίνω συνειφιλέ, εφιλέ του Κυρίου, κατά το διατεταγμένον εις τον Ισραήλ, δια να δοξολογήσωσιν το όνομα του Κυρίου. Διότι εκεί ετέθησαν θρόνοι διακρίσιν, η θρόνη του οίκου Δαβίδ. Ζητείτε την ειρήνη της Ιερουσαλήμ, ας ευτυχώς είναι οι αγαπώντες σε, ας είναι ειρήνη στα τείχη σου, αυθονία στα παλάτια σου. Ένεκεν των αδελφών μου και των πλησίων μου, θέλω λέγει τώρα ειρήνη σε. Ένεκεν του οίκου του Κυρίου του Θεού ημών, θέλω ζητεί το καλόν σου. Αμήν. Δαβίδ, ένας πραγματικά απόλυτα ιδιαίτερος άνθρωπος, μοναδικός στην Παλαιά Διαθήκη και χρησμένος προφήτης και ταυτόχρονα και χρησμένος και βασιλιάς. Γι' αυτό τον αποκαλούν προφητάναξ. Και χρησμένος προφήτης και χρησμένος βασιλιάς. Δεν υπάρχει άλλος. Και επιπλέον, εάν μελετήσουμε με προσοχή τους ψαλμούς, θα δούμε ότι προσεύχεται με μεσητική προσευχή υπέρ του Ισραήλ, υπέρ του λαού του Θεού. Άρα είναι ο μοναδικός άνθρωπος στην Παλαιά Διαθήκη που είναι, καθώς είπε και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, είπε ο Κύριος προς τον Κύριό μου, κάθισε πλησίον μου έως σου θέσω όλους τους εχθρούς σου κάτω από τα πόδια σου. Δι' αυτού μιλάει ο ίδιος ο Θεός, θα έλεγα, ο Χριστός, λέγοντας, είπε ο παντοδύναμος Θεός ο Πατέρας προς τον Κύριό μου τον Ιησού Χριστό, κάτσε και εγώ θα υποτάξω πάντας κάτω από τα πόδια σου. Και αυτή την ερώτηση την έκανε ο Κύριος μας στους γραμματείς, στους Φαρισαίους, στους Σαδουκαίους, στους αρχιερείς και κανείς δεν μπόρεσε να δώσει απάντηση, γιατί ο Δαβίδ είναι, ο Ιησούς Χριστός είναι Υιός Δαβίδ. Βέβαια, ο Ιησούς Χριστός εγεννήθη εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου, όμως καθώς ο Ιωσήφ δέχτηκε τη Μαρία σαν γυναίκα του, άρα υιοθέτησε τον Υιόν της, με αποτέλεσμα ο Ιησούς ο Ναζωραίος, ο πρωτότοκος Υιός της Μαρίας, ο οποίος εγεννήθη εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου, να είναι νόμιμα κληρονόμος, έχουν όλα τα δικαιώματα και τα προνόμια του πρωτοτόκου Υιού του Ιωσήφ, που είναι ο Υιός Δαβίδ. Έτσι λοιπόν, δια του Ιωσήφ, ο Ιησούς είναι Υιός Δαβίδ. Η δε βασιλεία του Δαβίδ δεν θα έχει τέλος, λέει ο Λόγος του Θεού. Άρα λοιπόν, ένας μοναδικός άνθρωπος, επαναλαμβάνω, ο οποίος είναι προφήτης και χρησμένος του Κυρίου, βασιλεύς και χρησμένος του Κυρίου, αλλά και έχει και ιερατική προσευχή, μεσητική προσευχή. Έτσι λοιπόν, σήμερα θα διαβάσουμε έναν ψαλμό του ιδιαίτερο που απευθύνεται στην Ιερουσαλήμ, τότε που είναι η εκλεγμένη πόλη του Θεού για το λαό του Θεού, όπου εκεί έχει χτιστεί ο μοναδικός ναός του Θεού με εντολή Θεού, βεβαίως για μας προφητικά, όταν δούμε τον ψαλμό αυτό, μιλάμε πια
ότι εμείς δεν προσήλθαμε πλέον εις όρος Υιόν και όμενον, αλλά εις πόλην Θεού ζώντος, εις την επουράνιον Ιερουσαλήμ, εις μυριάδας αγγέλων. Προσήλθαμε λοιπόν στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού, για την οποίαν Εκκλησία του Ιησού Χριστού ο ίδιος ο Χριστός λέγει, επειδή και ο Αγιάζων και οι Αγιαζόμενοι είναι εξενός πάντες από τον Πατέρα Θεό, και ο Αγιάζων Ιησούς Χριστός και οι Αγιαζόμενοι, δια τούτο, δια αυτήν την αιτία δεν επεσχύνεται ο Ιησούς Χριστός να αποκαλεί εμάς αδελφούς του, λέγον στον προφητικό λόγο και πάλι δια του Δαβίδ, θέλω απαγγείλ το όνομά σου προς τους αδελφούς μου εν μέσω εκκλησίας μεγάλης, θέλω σε υμνήσει. Και όχι μόνο αυτό, εγώ θέλω έχω πάντα την εμπιστοσύνη μου στον Θεό, και πάλι λέγει δου εγώ και τα παιδεία τα οποία μη έδωκεν ο Θεός. Και επειδή τα παιδεία έγιναν άνθρωποι με σάρκα και αίμα, γι' αυτό και ο ίδιος έγινε άνθρωπος με σάρκα και αίμα, δια να καταργήσει δια του θανάτου του, τον έχοντα το κράτος του θανάτου, την εξουσία του θανάτου, το διάβολο, και να ελευθερώσει όλους εκείνους που θα πιστέψουν σε Αυτόν και θα επικαλεστούν το όνομα του Χριστού. Άρα λοιπόν τον ψαλμό αυτόν θα τον μελετήσουμε σαν προφητικό ψαλμό που το Πνεύμα το Άγιο, βεβαίως με τον προφητάνακτα, δηλαδή τον προφήτη και τον βασιλιά Δαβίδ, αναφέρεται για την Ιερουσαλήμ, αλλά σε μας σήμερα για την επουράνιο Ιερουσαλήμ, την πόλη των εορτών ημών, λέγοντας. Αρχίζει λοιπόν ο Δαβίδ αυτό τον υπέροχο προφητικό ψαλμό για την Εκκλησία και για μας. Χάρηκα πολύ όταν μου είπανε ας πάμε στον οίκον του Κυρίου, στον οίκον του Θεού του Ζώντος, που είναι η Εκκλησία του Θεού, μόνο αν είναι στήλος και δρέωμα της αληθείας. Και τώρα περιγράφει. Υπόδες ημών θέλουσιν ίσταστε εν τες πύλες σου, όχι του ναού, Ιερουσαλήμ, που επαναλαμβάνω είναι η Εκκλησία του Θεού, για μας η επουράνιος Ιερουσαλήμ, συνεχίζοντας Ιερουσαλήμ η οικοδομουμένη ως μία πόλης και μάλιστα συνειρμοσμένη ομού. Στεκόμαστε λοιπόν στην είσοδο και παρατηρούμε την Ιερουσαλήμ. Όμως αυτό που πρέπει να πω είναι αυτό που διαβάζουμε, είναι οδή αναβαθμών του Δαβίδ. Και τι σημαίνει οδή αναβαθμών? Αναβαθμός είναι τα σκαλοπάτια. Και οδή είναι ο ψαλμός, η δοξολογία. Η δοξολογία για την ανάβαση, την πνευματική ανάβαση προς τον οίκον του Θεού του Ζώντος, που επαναλαμβάνω είναι η Εκκλησία του Θεού. Υπόδες μας λοιπόν στέκονται και παρατηρούνε, λέει ο Δαβίδ, ότι εσύ είσαι μία συγκεκριμένη πόλης, οικοδομημένη μία και συναρμοσμένη. Συναρμοσμένη σημαίνει συναρμογή, δηλαδή συνδεδεμένη με διαδικασία και αποτέλεσμα, ώστε να είναι ένα με απόλυτη ενότητα και Πνεύματος Αγίου για μας σήμερα με το σύνδεσμο της ειρήνης, και πίστεως με το σύνδεσμο της τελειότητας που είναι η αγάπη. Απόλυτη ενότητα. Όλη η Εκκλησία, πραγματικά ο οίκος του Θεού του Ζώντος, όλη η Εκκλησία σε όλο το πρόσωπο της γης, όλη η Εκκλησία που είναι στήλος και δρέωμα της αληθείας, που στερεώνεται και δράζεται η αλήθεια, η απόλυτος αλήθεια που είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Η μία και απόλυτος αλήθεια, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Άρα λοιπόν παρατηρούμε και βλέπουμε την Εκκλησία, την Ιερουσαλήμ, τη Νέα Ιερουσαλήμ, την Επουράνιο Ιερουσαλήμ ως μία πόλη που είναι ενωμένη με τέτοιο τρόπο, πραγματικά σαν οικοδομημένη με λίθους ζώντες,
που δεν υπάρχει κενό μεταξύ τους. Το ένας δίπλα στον άλλον. Ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό. Εκεί λοιπόν, στην Ιερουσαλήμ, στην Εκκλησία του Θεού του Ζώντος, ανεβαίνουνε οι φυλές του Κυρίου. Ανεβαίνουνε πραγματικά οι πιστοί, οι άνθρωποι του Θεού. Και τι λέει ανεβαίνουνε? Πνευματική ανάβαση. Η Ιερουσαλήμ τότε ήταν στην κορφή του όρους Μοριά. Και για να πάνε στην Ιερουσαλήμ και στο ναό ανεβαίνανε. Και ήταν η μεγαλύτερη πόλη σε όλο το λαό του Θεού, σε όλο τον Ισραήλ, και πήγαιναν τρεις φορές το χρόνο, το Πάσχα, την Πεντηκοστή και τη Σκηνοπηγία, όλες οι φυλές του Ισραήλ, και λάτρευαν και προσκυνούσαν τον παντοδύναμο Θεό. Εκεί λοιπόν ανεβαίνουν όλες οι φυλές του Κυρίου, σύμφωνα με το διατεταγμένο εις το λαό του Θεού τον Ισραήλ, για ένα λόγο, να δοξολογήσουν το όνομα του Κυρίου. Γιατί ερχόμαστε στην Εκκλησία? Όχι να είμαστε μουγκοί, να ακούμε και να μην καταλαβαίνουμε όπως τα άλλα δόγματα. Ερχόμαστε στην Εκκλησία να ακούμε, να καταλαβαίνουμε και να δοξολογούμε. Μακάριος ο λαός ο οποίος γνωρίζει αλλαλαγμό. Πληρούμενοι Πνεύματος Αγίου. Αυτό είναι η χάρις του Θεού, η σωτήριος. Μία εκκλησία, όλοι δοξολογούν τον παντοδύναμο Θεό. Όλοι. Αυτός είναι ο λόγος που ήρθαμε στην εκκλησία. Να δοξολογούμε τον παντοδύναμο Θεό. Εν το ονόματι του Χριστού και μόνο δια Πνεύματος Αγίου. Διότι εκεί, να γιατί δοξολογούμε τον παντοδύναμο Θεό. Διότι εκεί ετέθησαν οι θρόνοι της δικαιοσύνης του Θεού προς κρίσιν και οι θρόνοι του οίκου του Δαβίδ, δηλαδή του οίκου του Χριστού. Εδώ υπάρχουν θρόνοι, και αδελφοί αγαπητοί, το έχουμε πει πολλές φορές, θέλω να το πω μια φορά ακόμη. Αυτή η θέση στην οποία κάθεσαι δεν είναι ένα κάθεσμα, είναι θρόνος. Θρόνος Θεού. Φυλαγμένος για σένα. Γι' αυτό προσοχή, μην τον αφήνουμε ποτέ άδειο το θρόνο του Θεού. Μην λείπουμε. Δεν είναι καλό. Έλθετε οι ευλογημένοι του Πατρός μου, φωνάζει ο Κύριος. Όποιος θέλει να έρθει πίσω μου, πρέπει να παρνηθεί τον εαυτό του, να πάρει το σταυρό του και τότε μπορεί να ακολουθεί εμένα. Και στον Πέτρο είπε, αγαπάς με περισσότερο απ' όλα. Εάν με αγαπάς, αν είσαι φίλος μου, συνεχίζει, φιλείς με. Αν με αγαπάς και είσαι φίλος μου, τότε ακολούθησέ με. Πού να σε ακολουθήσω, Κύριε? Έως θανάτου. Όπως εγώ υπετάχθην κατά πάντα στο λόγο του Πατρός μου, έως θανάτου, θανάτου δε σταυρού, δια τούτο με υπερήψωσε ο Θεός και έδωσε σε με το υπερπάνω όνομα. Έτσι και σένα, Πέτρο, ακολούθησέ με έως θανάτου και ας σε υπερήψωσε ο Κύριος με την αρπαγή της Εκκλησίας. Αλλά πώς? Εταπείνωσε τον εαυτό του γενόμενος υπήκοος κατά πάντα στο λόγο του Πατρός του. Έτσι μπορούμε κι εμείς να ακολουθούμε τον Χριστό, αν ταπεινώνουμε τον εαυτό μας γενόμενοι κατά πάντα υπήκοοι στο Ευαγγέλιο του Χριστού. Τότε θα μας υψώσει ο Θεός σαν άτομα, σαν οικογένειες και σαν εκκλησία. Γιατί δεν ντρέπεται ο Χριστός να μας λέει αδελφέ μου, φίλε μου, έτσι λέει την Εκκλησία. Αδελφοί μου, φίλοι μου, νύμφοι μου. Έτσι λέει τον καθέναν από εμάς. Για σκέψου αδελφέ, όταν γονατίζεις και προσεύχεσαι, γι' αυτό η προσευχή είναι τελείως προσωπικό θέμα. Ποτέ μην πεις εγώ προσεύχομαι, οι άλλοι δεν προσεύχονται. Ποτέ μην το πεις αυτό. Αυτό είναι η περηφάνεια που ενέχει μέσα κρίση και κατάκριση.
Η προσευχή είναι προσωπικό και οικογενειακό θέμα. Και η νηστεία ακόμη είναι προσωπικό και οικογενειακό θέμα. Βεβαίως μπορούμε να προσκαλέσουμε όλη την Εκκλησία για κάποια θέματα, για προσευχή, ακόμη και για νηστεία, αν και δεν το λέω λόγος του Θεού αυτό πουθενά, προσκάλεσαν για νηστεία και στο πιο δύσκολο, την πιο δύσκολη στιγμή της Εκκλησίας όταν συνέλαβαν τον Πέτρο και θα τον θανάτωναν, τι έγινόταν στην προσευχή, στην Εκκλησία, ακατάπαυστος προσευχή, δεν λέει για νηστεία. Γιατί? Γιατί όταν νηστεύει κάποιος δεν το λέει σε κανέναν. Σε κανέναν δεν το λέει. Γιατί αν το πεις, πήρες το μισθό σου. Θα μου πεις δηλαδή, σαν Εκκλησία δεν θα κάνουμε νηστεία και προσευχή. Θα κάνουμε. Αλλά ο προσωπικός αγώνας και ο οικογενειακός αγώνας είναι αυτό το οποίο έχει δύναμη στη ζωή του ανθρώπου που δεν τον ξέρει κανένας. Δηλαδή, όταν λέω προσωπικός αγώνας στο ταμείο μου και όταν λέω οικογενειακός αγώνας με τη γυναίκα που μας στένα, αυτή είναι η προσευχή που ευαρεστείται ο Θεός. Αυτή είναι η προσευχή που μας προσκαλεί ο Θεός. Όταν θέλεις να προσεύχεσαι, θα εισέρχεσαι στο ταμείο σου, θα κλείνεις την πόρτα και εκεί θα σε περιμένει ο Πατέρας σου ουράνιος να σε ακούσει, να προσεύχεσαι το όνομα του Χριστού δια Πνεύματος Αγίου. Αδελφοί, ας προσέχουμε ταπεινά, χωρίς κρίση, χωρίς κατάκριση, χωρίς σύγκριση. Είδες τι καλός είμαι εγώ, δεν είμαι σαν κι αυτόν. Ο Θεός να μας φυλάει, αγαπημένα μου αδέλφια. Είδες πόσο εργάζομαι εγώ. Το πόσο εργάζεσαι εσύ το ξέρει ο Χριστός. Εάν το διαφημίζεις, τον πήρες το μισθό σου. Τον έχασες τον ουράνιο μισθό σου. Ο Θεός να μας φυλάει, αγαπημένα μου αδέρφια. Ο Θεός να μας φυλάει στο όνομα του Χριστού. Ταπεινά, πιο ταπεινά. Μόνο όποιος ταπεινώνει τον εαυτό του θα τον υψώσει ο Θεός. Αυτός που αποκαλύπτει τον εαυτό του θα τον ταπεινώνει ο Θεός. Και είναι φοβερό να σε ταπεινώνει ο Θεός. Είναι πόδινο. Τρομακτικό. Εμείς θέλουμε να μας υψώνει ο Θεός, αδερφοί. Αλλά ο Λόγος του Θεού λέει ταπεινώθητε πού? Υπό την κρατεάν χείραν του Κυρίου. Και τότε αυτός, καθώς βλέπει την ταπείνωσή σου, την προσευχή σου στο ταμείο, τη δοξολογία σου στο Θεό, αυτός θα σε υψώσει εν το δικό του καιρό. Γιατί για κάθε έναν άνθρωπο υπάρχει καιρή, υπάρχει καιρός και χρόνος. Γι' αυτό προσευχόμαστε, παίρνουμε απάντηση. Ναι, πότε, όποτε θέλει ο Θεός. Απογοητευόμαστε ποτέ. Ακούει ο Θεός την προσευχή μας πάντοτε, μόνο όταν γίνεται εν ταπεινώση. Μόνο όταν γίνεται πραγματικά εν το κρυπτό. Όταν προσευχόμαστε όμως στην Εκκλησία, ο Λόγος του Θεού λέει, όταν προσεύχεστε, μη βατολογείτε, μη λες. Έτσι κάνουν οι εθνικοί, γιατί ο Θεός ξέρει τα αιτήματα. Θα φέρνεις δοξολογία στο Θεό. Ο Ιησούς Χριστός τον καιρό της σαρκός αυτού, με κραυγή δυνατή και δάκρυα, προσέφερε οικεσίες και δεήσεις, πού? Στον μόνο δυνάμενο να σώζει αυτόν εκ του θανάτου. Και εισηκούσε μόνο δια την ευλάβειά του. Και προσέχετε αυτό. Και αν και ήταν Υιός Θεού, έμαθε εξ όσων έπαθε. Και γιατί παθαίνω? Γιατί ο Θεός δεν απαντάει άμεσα στην προσευχή μου. Εάν δεν απαντάει ο Θεός άμεσα στην προσευχή σου, δόξασέ τονε. Γιατί όσο αργεί, τόσο περισσότερο θα ευλογήσει. Αλλά αδελφοί αγαπητοί, είναι πάρα πολύ σοβαρό να προσέχουμε από κρεπάλι, από μέθη
και από μέριμνες βιωτικές. Διότι αν δεν προσέχουμε, εξέφνης θα έλθει εκείνη την ημέρα ο Κύριος και χαθήκαμε. Ξαφνικά θα έρθει. Όταν όμως πραγματικά με πνεύμα ταπεινού, με καρδιά συντετριμμένου, τρέμοντες στο Λόγο του Θεού, δηλαδή μετευλαβίας να προσευχόμεθα, τότε ο Θεός θα μας διδάσκει μέσα από την ταλαιπωρία μας. Από όσα έμαθε, από όσα έπαθε, έμαθε. Και αν ο Χριστός έμαθε από όσα έπαθε, σκεφτείτε εγώ και εσύ τι σκέφτεται ο Θεός. Και αν δεν μαθαίνουμε, τόσο πιο πολύ παθαίνουμε. Γρήγορα να μαθαίνουμε, αδερφοί. Τι να μαθαίνουμε? Η ταπείνωση προπορεύεται της δόξης. Μην κρίνετε γιατί θα κριθείτε. Μην κατακρίνετε, καταδικάστε γιατί θα καταδικαστείτε. Με όποιο μέτρο μετράτε, με το ίδιο θα σας αντιμετρηθεί. Γι' αυτό να μετράμε με μέτρο καλό, συμπεπιεσμένο, γεμάτο τον αδελφό μας, τους αδελφούς μας. Και όχι με πνεύμα υπεροχής, αλλά θεωρούντες αλλήλους υπερέχοντες. Και ο Απόστολος Παύλος λέει, μιμητέ μου γίνεστε καθώς και εγώ του Χριστού, διότι εγώ είμαι ο ελάχιστος πάντων των Αγίων. Πάντων των Αγίων. Όλων των Αγίων. Συνεχίζει λοιπόν. Θα δοξολογείτε όταν εισέρχεστε στην Εκκλησία, διότι εκεί ετέθησαν οι θρόνοι της δικαιοσύνης του Θεού και οι θρόνοι του οίκου του Δαβίδ, δηλαδή του Ιησού Χριστού, ο οποίος θα κρίνει ζώντες και νεκρούς. Και τώρα η προτροπή. Προσεύχεστε, ζητείτε, προσεύχεστε την ειρήνη της Ιερουσαλήμ. Τι λοιπόν θα προσεύχομαι για την Εκκλησία που με προσθέτει ο Κύριος? Την ειρήνη με τα πάντων των Αγίων. Ζητείτε την ειρήνη με τα πάντων και τον αγιασμό, χωρίς του οποίου κανείς δεν θα δει το πρόσωπο του Θεού. Κανείς! Προσεύχεστε για την ειρήνη της Ιερουσαλήμ. Το αποτέλεσμα είναι, εάν προσεύχεσαι για την ειρήνη της Ιερουσαλήμ, θα προσεύχεσαι πρώτον για την ειρήνη τη δική σου. Όπως λέει πάρα πολύ ωραία στους Εφεσίους ο Λόγος του Θεού, προσέχετε αδελφοί να περπατήσετε αξίως της προσκλήσεώς σας με τα πάσης ταπεινοφροσύνης και πραότητος, με τα πάσης μακροθυμίας, ανεχόμενοι ο ένας τον άλλον, σπουζάζοντας, προσπαθώντας με όλη σας τη δυνάμεις να διατηρείτε την ενότητα του Πνεύματος δια του συνδέσμου της ειρήνης. Ο Θεός να μας βοηθάει. Αυτή είναι η Εκκλησία του Θεού, ο οίκος του Θεού του ζώντος. Και είμαστε μακάρι που μας πρόσθεσε. Αρκεί και εμείς να είμαστε άξιοι και να περπατάμε αξίως της προσκλήσεως. Στην ενότητα της πίστος και βεβαίως στην ενότητα του Πνεύματος του Αγίου. Και τότε, φοβερό αδερφοί, ποιος το λέει αυτό? Ο Δαβίδ? Όχι, ο Χριστός. Τότε θα ευτυχούν οι αγαπώντες την Ιερουσαλήμ. Θα ευλογούνται οι αγαπώντες στην Ιερουσαλήμ. Τι θα πει? Αγαπάω τον τοίχο, το πανόι, το κατόι? Όχι. Να αγαπάω τα αδέλφια μου. Αυτή είναι η Εκκλησία του Χριστού. Όλα τα αδέλφια μου μηδενός εξαιρουμένου. Και μάλιστα θα ψάχνω με μεγάλη προσοχή να δω η καρδιά μου με ποιον από τους αδελφούς μου δεν είναι πραγματικά εντελώς ενωμένοι. Γιατί αυτό είναι πρόβλημα. Όχι του άλλου, δικό μου. Εγώ έχω το πρόβλημα αν η καρδιά μου δεν είναι εντελώς ενωμένη με έναν οποιονδήποτε αδελφό. Ούτε θα τον διδάξω τι να κάνει. Θα με διδάξει ο Χριστός και θα προσευχηθώ να διδάξει ο Χριστός και αυτόν. Για να μας κάνει ένα. Ένα.
Κύριε Θεέ μου. Έναν αν δεν αγαπάς, Βασιλεία των Ουρανών, αρπαγή της Εκκλησίας, δεν βλέπεις. Δεν βλέπεις. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και ο Θεός, τα παιδιά, ο Χριστός, τα παιδιά Του τα παιδεύει και μαστιγώνει τους ίδιους τους οποίους παραδέχεται για να μάθουν από αυτά που θα πάθουν. Υπάρχουν δύο τρόποι να μάθουμε. Δια των παθημάτων μας, αλλά και δια της υπακοής μας. Το παιδί το άτακτο, που αν δεν ακούει θα το βάλω τιμωρία, εγώ ο πατέρας ο γήινος, και το παιδί το υπάκουο, που θα του λέω πάντα έβγε, μπράβο παιδί μου. Τι παιδί Θεού θέλεις να είσαι? Να σου λέει πάντοτε ο Κύριος έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ, ή να σου λέει για έλα εδώ να σε τακτοποιήσω εγώ, μπας και μάθεις από αυτά που θα πάθεις. Και είναι φοβερό να πέφτει κάποιος ισχύρας Θεού ζώντος. Φοβερό και τρομερό. Τι, όλα θα του πάνε στραβά. Τα προσωπικά, τα οικογένεια, όλα. Μέχρι να έρθει σε αυτόν να μετανοήσει, ιδιαίτερος δεν να προσέχει τις βιωτικές μέρημνες, για να δυνηθεί να εκφύγει πάντα ταύτα τα μέλουσα, τα μέλλοντα να συμβώσει. Η αρπαγή της Εκκλησίας, αδερφοί αγαπητοί, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Είναι αυτή που προηγείται της αποκάλυψης του Αντίχριστου, της εφταετίας. Όταν εκβληθεί εκ μέσου ο κολίον που είναι ο Χριστός, η κεφαλή της Εκκλησίας, και το κολίον ή το κατέχον που είναι το Πνεύμα το Άγιο της Εκκλησίας, όταν εκβληθεί, μετατεθεί λέει το κείμενο, εκ μέσου η Εκκλησία, τότε θα αποκαλυφθεί ο Αντίχριστος. Τότε ξεκινάει η εφταετία του Αντιχρίστου. Ο Θεός να μας δίνει φώτιση και σοφία, να μην ξεφεύγουμε από την ορθοτόμηση του Ευαγγελίου του Χριστού. Σπουδάσατε να παραστήσετε τον εαυτό σας δόκιμον εις τον Θεόν. Δηλαδή εργάτη που να μην τρέπεται για τη ζωή του. Να είναι ανεπαίσχυντος. Να μην τρέπεται για τη γυναίκα του, να μην τρέπεται για τα παιδιά του, να μην τρέπεται για τη ζωή του. Να δοξάζει το Θεό για όλα αυτά και να λέει ουχή εγώ αλλά ο Κύριος. Εργάτη να ανεπέσχει τον, γιατί? Γιατί ορθοτομεί το λόγο της αληθείας. Δόξα να έχει το όνομα του Χριστού. Ας είναι λοιπόν, λέγει τώρα ο Ιησούς Χριστός, η ειρήνη εις τα τείχη σου Ιερουσαλήμ. Γιατί λέει στα τείχη σου? Όλα άκρη άκρη. Δηλαδή είναι μία πόλη συνειρμοσμένη ομού, οικοδομημένη και συνειρμοσμένη ομού, που είναι περικυκλωμένη από τείχη, δηλαδή ενασφαλεία. Μέσα στην εκκλησία εδώ υπάρχει ασφάλεια. Δεν μπορεί ο διάβολος να μπει. Και αν μπει, ο Θεός θα τον διώξει. Θα το δούμε αυτό. Αλλά θα τον διώξει με τη δική σου συμπεριφορά. Βεβαίως θα έρθει να σε πειράξει. Μια φορά, δύο φορές, τρεις φορές. Αλλά ο Θεός θα τον διώξει όταν του πεις «Ήπαγε ο πίσω μου Σατανά, εγώ είμαι του Κυρίου». Αμήν αδερφοί. Αμήν. Ποιος είναι Κύριος σου και Θεός σου? Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Ας είναι λοιπόν ειρήνη στα τείχη σου, σε απόλυτη ασφάλεια η Εκκλησία, και αυθονία ευλογίας στα παλάτια σου. Δηλαδή μέσα στην Εκκλησία δεν υπάρχουν σπίτια, παλάτια υπάρχουν. Θρόνοι, ουράνοι και παλάτια υπάρχουν. Ένα από τα παλάτια είναι η Κηφισιά, άλλο από τα παλάτια είναι η Ριζούπολη, άλλο από τα παλάτια είναι κλπ. Ευχαριστούμε το Θεό για τα παλάτια Του, τα οποία όμως είναι μία πόλη συναρμολογημένη και συναρμοσμένη ομού επί το αυτό. Μόνο επί το αυτό. Και τώρα έρχεται ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός και λέει «Ένεκεν των αδελφών μου, Κύριε Θεέ μου, και των φίλων μου». Εγώ τώρα θα λέω, ο Χριστός θα λέει «Ειρήνη σε σένα, Εκκλησία του Θεού του Ζώντος». Δηλαδή, χάριν των αδελφών του ο Χριστός, χάριν σου,
αλλά και χάρη των φίλων του περισσότερο, ο Χριστός χαρίζει την δική του την ειρήνη, γιατί είναι ο άρχον της ειρήνης. Την ειρήνη τη δική μου δίνω σε εσάς. Όχι την ειρήνη που σου δίνει ο κόσμος, την ειρήνη του τρόμου, την ειρήνη της αγάπης. Χάριν των αδελφών μου και των φίλων μου, των πλησίων μου, θέλω λέγει τώρα ειρήνησε. Και ένεκεν του οίκου Κυρίου του Θεού, Εκκλησία Θεού ζώντος, οίκος Θεού ζώντος, εγώ, ακούτε αδερφοί, εγώ Ιησούς Χριστός θα ζητάω, θα εξητάω το καλό το δικό σου. Φοβερό δεν είναι να ξέρουμε ότι ο Ιησούς Χριστός ζητάει το καλό μας. Το καλό μου, το καλό της οικογένειάς μου, το καλό σου, το καλό της οικογένειάς σου και της Εκκλησίας. Τι θα πει ζητάω? Πάσο ζητών ευρίσκει. Ο Χριστός όταν ζητάει θα γίνει εξάπαντος. Γι' αυτό αδερφοί αγαπητοί, μας παρακαλάει ο Θεός να ανέβουμε, να ψάλουμε, να δοξάζουμε την οδή των αναβαθμών, της πνευματικής μας ανάβασης προς το θρόνο του Θεού, που ξεκινάει από την ταπείνωση και ολοκληρώνεται στη δόξα του Θεού. Αμήν. Κύριε, αφού μου βοήθησε.